πολύ σκληρός για να πεθάνει, αποδεικνύεται ο Ένφια, καθώς φαίνεται πως διατηρείται και το 2017 αλλά και το 2018, ενώ για χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων θα είναι ακριβότερος. Το Ένφια είναι η καταστροφή της Ελλάδας. Τώρα μας πουλήσουν όλους. Και εμάς ακόμα, τα σπίτια είναι τελειωμένα. 100 χρόνια τα τρισέγγωνα, τετρασέγγωνα θα υποφέρουν ακόμα. Πάντα θα είμαστε οι σερβιτόροι των Ευρωπαίων. Με συγχωρείτε, αλλά να ρωτήσετε τον Τζίπλα, πώς το λένε αυτό, ο οποίος είπε θα το κατεργήσει. Ο Ένφια ήρθε και θα παραμείνει στην Ελλάδα, καθώς μέχρι το 2018 ο φόρος ακίνητης περιουσίας θα παραμείνει στη χώρα μας, σύμφωνα με τους θεσμούς. Τι να πούμε, παιδάκι μου, ό,τι χειρότερο. Θα καταργεί το πάντως. Στις καλένες θα καταργηθεί. Μας είπε ο πρωθυπουργός μας ότι θα το καταργήσει. Μας επηρεάζει, όλο τον κόσμο επηρεάζει αυτό το πράγμα. Δεν είναι μόνο εμένα. Όλη η κοινωνία είναι σαν ένα ρούχο μισθός. Το ένα δεμένο με το άλλο. Αξίζει να σημειωθεί ότι το σχέδιο της κυβέρνησης για την κατάσταση του Ένφια με έναν δικαιότερο φόρο ακινήτων που θα αποδίδει μάλιστα και έσοδα λιγότερα περίπου κατά 30% σε σχέση με τη σημερινή του βεβαίωση, μετατίθεται για το 2019, ενώ σύμφωνα με τους κατατόπους χρηματομεσίτες, ο φόρος του Ένφια ρίχνει την αξία των κάθε ακινήτων. Φυσικά και επηρεάζει, όπως και ένα πλήθος άλλοι λόγοι που επηρεάζουν την εκτίματα αγορά. Αυτό όμως έχει σαν αποτέλεσμα να κατεβούν και άλλο οι τιμές. Οπότε λίγο να χρυσώσουν το χάπι αυτό το Ένφια. Τώρα, αυτοί που δεν έχουν ακίνητο, σίγουρα θα αγοράσουν για πρώτη κατοικία. Εκεί που θα μπει κάποιο φρένο θα είναι στους επενδυτές. Αλλά και εκεί οφείλω να πω ότι έχουν κατεβεί αρκετά οι τιμές στα παλιά ακίνητα. Γι' αυτό όποιος θέλει να κάνει μια επένδυση οικονομική μπορεί να βρει οικονομικά ακίνητα, στα παλιά βέβαια μιλάω, στα καινούργια δεν έχουν πέσει οι τιμές.